Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν, είναι και αυτή την εβδομάδα κοντά σας με υπέροχους ύμνους από το πλούτο, το μουσικό πλούτο της δικιάς μας, της ελληνικής μας βυζαντινής μουσικής, της μουσικής των αγγέλων, όπως μας αρέσει να λέμε. Είμαστε έτοιμοι και σήμερα για μια ακόμα αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους και φυσικά όχι μόνο ήχους αλλά και με την βοήθεια των λόγων του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, του Αγιορείτου, περί πνευματικού αγώνος. Να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν». Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Θεματική μας ενότητα σήμερα στα μουσικά θα έχουμε τον ήχο τον πρώτο, που θα περικλεί φυσικά και το 7ο Οθινό. Ας περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε από τον Σάββατο Αβραμίδη τον 50ο ψαλμό σε ήχο πρώτο, παθητικό ή δίφωνο ή σαμπάχ ή ναός, να τις ανακαλύψουμε όλες τις σχολές. Κατά το μεγάλεον σου και κατά το πλήθον στον ικτυρμόν σου εξόλυψον το ανώμημά μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντό. Υπούγαν εν ανομία συνενύψην και εν αμαρτίες εκκίσησα με ημίτυρ μου. Ζωντής με ισό και καθαριστήσω με πλυνίσμεν και υπερχιών ανευκαμφθήσω με. Αποστρέψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πόσας τας ανομίας μου εξάλληψω. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου τάγιον. Δόξω ανώμουστα σωδούς σου και ασεβείς επίσα επιστρέψουσι. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου
Ήχος πρώτος, παθητικός και απαγγελία, μελής απαγγελία του 50ου ψαλμού. Δεν είναι βέβαια εκ της παραδόσεως, αν και έχει κάποια συγγένεια με το δεύτερο, θεωρητικά πάντα, από τον Σάβα τον Αβραμίδη. Ερώτηση προς τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Γέροντα, πότε ένας άνθρωπος μπορεί να λέγεται δίκαιος? Δίκαιος κατά κόσμον είναι εκείνος που κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Το τέλειο όμως είναι ο άνθρωπος να είναι δίκαιος όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με την θεία δικαιοσύνη. Και τότε τον ευλογεί ο Θεός. Όταν στις ενέργειές μου δεν βάζω ποτέ το εγώ και το συμφέρον μου, εκβιάζω, μπορώ να πω, τον Θεό να μου στείλει τη θεία χάρη. Οποιαδήποτε ανθρώπινη δικαιοσύνη, ακόμη και η πιο τέλεια, έχει πάντα ανθρώπινα στοιχεία. Και όσο υπάρχει η ανθρώπινη δικαιοσύνη, στο πνευματικό άνθρωπο, το πνεύμα προσπαθεί να την αποβάλει ως ξένο σώμα και ο άνθρωπος παλεύει με ανεβοκατεβάσματα και κουράζεται ψυχικά. Όταν αποκτήσει τη θεϊκή δικαιοσύνη, έρχεται το λαμπικάρισμα και ο θείος φωτισμός. Αν πω γέροντα σε κάποιον που λέει ότι αδικήθηκε, υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα τον βοηθήσω? Όχι, καλύτερα πες του, εξέτασε τα πράγματα πνευματικά, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί αν του πεις υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα πιστέψει ότι αδικήθηκε, ενώ μπορεί να μην έχει αδικηθεί, μπορεί να έχει αδικήσει κιόλας. Αλήθεια, πονάει η ψυχή σου? Γνώρισα κάποιον που εκκλησιαζόταν τακτικά, ανίστευε και είχε την εντύπωση ότι ζούσε πνευματικά. Εν τω μεταξύ, ενώ είχε 5 διαμερίσματα, 2 μισθούς, παιδιά δεν είχε, δεν έδινε δραχμή σε ένα φτωχό. Καλά, του είπα, έχεις τόσους φτωχούς συγγενείς, γιατί δεν τους δίνεις κάτι? Τι θα τα κάνεις? Δώσε σε χείρες, σου ορφανά. Και ξέρετε τι μου είπε? Καλά, να μην παίρνω ενίκιο από τη χείρα αδελφή μου. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου όταν το άκουσα. Να, αυτή είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Αφού δεν είναι δικά μου τα παιδιά που θα πεινάσουν, σου λέει, δεν έχω ευθύνη. Δεν τον αδικώ, αλίμονο, εγώ να αδικήσω? Και αναπαύουν το λογισμό τους με το δικό τους τρόπο, αλλά ανάπαυση πραγματική δεν έχουν. Με μια ανθρώπινη λογική, με μια δικαιοσύνη κοσμική, αδιαφορούν μπροστά σε σοβαρές καταστάσεις. Μπορούν να νιώσουν ύστερα κάτι πνευματικό? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δώσουν ένα σπίτι ευλογία και από την άλλη μεριά, αν τους χρωστάει κάποιος ένα νίκη, να του κάνουν μήνυση. Πώς το εξηγείτε αυτό? Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα αργό πασαπνοάριο του Ιακώβου σε ήχο πρώτο από τον Παντελεήμον Κάρτσονα, μιας και είμαστε επηρεασμένοι ακόμα από την πρόσφατη επισκέψή μας στο Άγιο Όρος. Και εν συνεχεία το Λυκούργο Πετρίδη να μας ψάλει το σύντομο, το στιχηραρικό για την ακρίβεια πασαπνοάριο, με στιχηρά το πρώτο ήχο. Απολαύστε τους. Μουσική.
διάβασα από τον Άριο του Ιακώβου, από το Αηδόνι του Αγίου Όρους, τον Παντελήμον Κάρτσονα, τον πατέρα Παντελήμον Κάρτσονα, και εν συνεχεία από τον μακαριστό Λυκούργο Πετρίδη, Πασαπνοαρία του πρώτου ήχου, ήταν τα μέλη που μόλις απολαύσαμε. Γέροντα είναι η δικαιοσύνη ανθρώπινη, ούτε δικαιοσύνη ανθρώπινη. Μια μικρή δόση έχει. Από τη μια δίνουν σε κάποιον 100.000 και από την άλλη κάνουν παζάρια στον ταξιτζή για να τον πάνε στην αστυνομία τουρισμού για 1.000 δραχμές. Πώς το εξηγείτε? Μήπως δεν είναι καλά στο μυαλό τους, γέροντα? Όχι, καλά είναι. Μήπως, γέροντα, δίνουμε περηφάνεια για να ικανοποιηθούν ήδη? Αυτό είναι. Δίνουν τα πολλά με υπερηφάνεια. Το κάνουν για να δοξαστούν ήδη, όχι προς δόξα Θεού. Μπορεί ακόμη και όλα να τα δώσουν. Αγάπη όμως δεν έχουν. Σήμερα υπάρχει ένα λανθασμένο πνεύμα. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι ζητούν μια νομική δικαιοσύνη και λένε ότι πιστεύουν και στο Θεό. Το δίκιο σου, το δίκιο μου. Αυτό το Ευαγγέλιο της λογικής, της παράξενης λογικής, να μην υπήρχε. Να μην με παίρνουν για κορόιδο, λένε. Δεν βλέπετε που φτάνουν οι χριστιανοί στα δικαστήρια? Και να έχουν δίκιο, δεν πρέπει να πάνε στα δικαστήρια. Πόσο μάλλον όταν δεν έχουν. Γι' αυτό και μερικοί γίνονται εξαιτίας τους άπιστοι. Βλέπουν ότι ο ένας που ούτε στην εκκλησία πάει, ούτε αγρυπνίες κάνει, μπορεί να μην κάνει κάτι τέτοιο. Ενώ άλλος που πάει στην εκκλησία κάνει αγρυπνίες. Πηγαίνει στο δικαστήριο ένα φτωχό για λίγα χρήματα που του χρωστάει, μόνο και μόνο για να βρει το δίκιο του. Είπα σε έναν που ήθελε να πάει στα δικαστήρια κάποιον που του χρωστούσε χρήματα: έχεις ανάγκη? Έχεις περισσότερα παιδιά? Μήπως σε βάζει η γυναίκα σου και βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση? Όχι, λέει, το κάνω για να βρω το δίκιο μου. Τι να πει κανείς? Είναι και μια αγωγή που είχε δοθεί παλιότερα από μερικούς πνευματικούς κύκλους. Χρόνια τώρα θυμάμαι ένα περιστατικό και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Σε ένα βρεφοκομείο υπηρετούσαν αφιερωμένες νοσοκόμες. Σε κάποιο άρρωστο παιδάκι έπρεπε να κάνει ο γιατρός μια εξέταση με ραδιενέργεια και ζήτησε να πάει μια νοσοκόμα να τον βοηθήσει, αλλά δεν πήγε καμιά από αυτές γιατί φοβόταν μήπως πάθουν τίποτα από τη ραδιενέργεια. Καταρχάς, αφού ήταν αφιερωμένες, δεν υπήρχε θέμα. Αν σκέφτονταν να παντρευτούν, τότε θα πείραζε. Αλλά και να σκέφτονταν να δημιουργήσουν οικογένεια, πάλι έπρεπε να κάνουν μια θυσία σαν πνευματικοί άνθρωποι που ήταν. Κανονικά έπρεπε να μαλώνουν ποια θα πάει. Και τελικά έτρεξε να βοηθήσει το γιατρό μια άλλη που ούτε πνευματικά ζούσε, αλλά και σκεφτόταν να παντρευτεί. Γιατί λυπήθηκε το παιδάκι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι που τέτοιους ανθρώπους δεν τους πειράζει γι' αυτό η συνείδηση, γιατί λένε: αυτά δεν είναι για μας. Εμείς είμαστε για τα πνευματικά. Μάλιστα μπορεί να έχουν και το λογισμό: εκείνον τον αναπαύει να θυσιάζεται και εμένα με αναπαύει να έχω την ησυχία μου. Και καμιά φορά να τον κατακρίνουν κιόλας και να λένε ότι δεν έχει πνευματική κατάσταση. Αλλά ο Χριστός αναπαύεται εκεί που υπάρχει αρχοντιά, το πνεύμα της θυσίας, το αθόρυβο, η αφάνεια. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνιν, εργώ δε σε στήν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής: ymnosblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Θρασίβουλος Στανίτσας για τη μουσική μας συνέχεια στο 7ο Αθηνό.